Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε τον Barry Press. Παίρνει σκυτάλι λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί για να ρίξουμε μια ματιά το τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο από τα παιχνίδια της Super League αλλά και όλη την υπόλοιπη κινητικότητα στην Ευρώπη. Εκεί που αρχίζουν να κρίνονται πρωταθλήματα, θέσεις, περίεργα παράξενα. Αρχίζουν και μετράνε στη Manchester United σε ποια αγωνιστή και θα δώσουν στη City το πρωτάθλημα. Γιατί πρώτα πρέπει να το αφομοιώσουν ως σκέψη και μετά να το κάνουν. Γιατί ξέρεις. Δεν είναι και εύκολο. Ξεκινάω απότομα. Ναι, πιστεύω ότι κάθε φίλος του United έχει ένα διαβολάκι από τη μία πλευρά που του λέει ρε, εσύ θα πάρει City και άλλο πρωτάθλημα. Ρε, εσύ θα πάρει City και άλλο πρωτάθλημα. Ρε, εσύ θα πάρει City και άλλο πρωτάθλημα. Και το άλλο από την άλλη του λέει ρε, εσύ θα πάρω μετά από 30 χρόνια πρωτάθλημα. Θα πάρω μετά από 30 χρόνια μετά. Και ξαφνικά ηρεμεί μέσα του, δεν ακούει καθόλου το διαβολάκι του λέει για τη City. Έχει ένα φίλο εκεί στο Manchester να πάρουμε τηλέφωνο να δούμε ποιο είναι για αυτού. Το πιο πάρει ποιο είναι, να το πάρει η City ή να το πάρει η Liverpool. Νομίζω η Liverpool. Κοίταξε, επειδή την City έχουν μια νοοτροπία του στυλ, δεν του βλέπουμε. Ναι. Δεν είναι η μικρή τη πόλη. Ανέβηκαν τελευταία χρόνια λόγω χρημάτων. Καθαρά οπαδικά. Είναι μέσα στην πόλη, αλλά μέχρι εκεί. Οι άλλοι αν το πάρουν. αυτά τα αποσιοποιητικά μετά το πάρουν είναι αυτό. Οι άλλοι δεν το πάρουν. Θα ξυπνήσει το θηρίο, αυτό φοβούνται. Ας ελπίσουμε θα κάνουν το καθήκον τους. Εμείς οι κλοπικοί. Εγώ άλλο περιμένω πάντως από το Κυριακό. Το αυριανό, το Bayern Dortmund. Στους 2 βαθμούς η διαφορά, για 2 αποτελέσματα η Dortmund. Εκείνο κρίνει πρωτάθλημα. Είναι πολύ περίεργο παιχνίδι από ποια άποψη. Ότι και οι δύο ομάδες. Η μεγάλη τους διαφορά είναι ότι έχουν διαφορετικό σημείο καμπής η καθεμία. Και πάντα αυτή που έχει πιο κοντά την καμπή είναι αυτή που έχει το πρόβλημα. Γιατί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε μπορεί η Dortmund να είναι μπροστά με αυτό το έφεραστο αλλά υπαρκτό συνδύο που πήρε μόλις την προηγούμενη αγωνιστική με την αδυναμία της Bayern να κερδίσει εκτός έδρας. Ποιο μάτς έπαιζε, το βλέπα κιόλας. Εγώ το βλέπα τώρα κόλλησα, τη Mainz. Το βλέπα και συχτήριζα κιόλας γιατί είχα παίξει γκολ. Η Freiburg. Ναι, τη Freiburg. Ενώ αντίστοιχα η Dortmund στο 90 το πέτυχε. Καλά και η Bayern από εκεί δεν γλιτώνει, δεν παίρνει το τρίποντο γιατί είχαν ένα πολύ εύκολο γκολ ο Λεβαντόσκι για την κλάση του. 2 εύκολα γκολ. Εντάξει, το ένα είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή λες για Λεβαντόσκι και δεν χάνεται. Ναι. Η κεφαλιά. Που βάζει, πρέπει να, επειδή την είδα στο replay, νομίζω ότι βάζει λάθος το σώμα του. Και ο ίδιος δεν το πιστεύει μετά. Μένει κάτω και κοιτάζει. Και ο ίδιος ξαπλώνει και κοιτάζει και καταλαβαίνει κιόλας. Δηλαδή δεν τα βάζει ούτε με την τύχη του ούτε με τίποτα. Κατάλαβε ότι εδώ έχεις κάνει λάθος. Εν τω μεταξύ έχει σκοράρει πιο πριν ένα πολύ δύσκολο γκολ. Γιατί την μπάλα, αν είδε στο γκολ, το έρχεται μέσα στη μικρή περιοχή και με το αριστερό τη στρώνει στον εαυτό του, τη σηκώνει ψηλά τη στρώση και την τελειώνει πάλι με το αντίθετο πόδι. Πάντα αυτό που λέμε ότι ο βαθμός απογοήτευσης από μια χαμένη φάση έγκυται και στο βαθμό ικανότητας του ποδοσφαιριστή. Αν ήταν Δήμου Ιβαλδί, εγώ θα γέλουσαν όλοι, αν το βάζα. Ενώ τώρα μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει δείξει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά να τοποθετεί το σώμα του σε τέτοιες καταστάσεις. Και σε μικρούς χώρους και σε φάση που δεν του έρχεται καλά η μπάλα, να βάλει το σώμα του έτσι ώστε να της αλλάξει τη φορά. Καλά για δύναμη σου, είτε εκτέλεση, είτε εγκινήσει, είτε. Στατικά δεν το συζητώ. Για τον Λεβαντόφσκι Μπλάμ, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει τόσα χρόνια στη Γερμανία που είναι στους πρώτους σκόρερ. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι έρχεται σε μια στιγμή που η Dortmund κάνει αυτό που πολλοί λέγανε από την αρχή της χρονιάς λόγω προπονητή, γιατί για το συγκεκριμένο προπονητή υπήρχαν πολλές συζητήσεις για το γεγονός ότι οι ομάδες του κάνουν κοιλιά σε εκείνο το χρονικό σημείο μετά την επιστροφή από την διακοπή, και πάντα επειδή είναι και μεγάλη η διακοπή του πρωταθλήματος στην Γερμανία συζητιέται. Η Bayern πάλι έχει αυτό το ψυχολογικό ότι κατάφερε να καλύψει το όποιο handicap δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Μέχρι τους 9 έχει φτάσει η διαφορά. Δεν θυμάμαι αν είχε φτάσει στους 9 με τις δυο ομάδες να έχουν ίδια παιχνίδια. Αλλά με μάτς λιγότερο, με μάτς περισσότερο αυτό να ήταν θέτατο, ναι. Στους 9 ήταν σίγουρα πάντως, ναι. Αυτό δεν θυμάμαι, αλλά, δηλαδή υπήρχε στιγμή που η διαφορά ήταν στους 9 και είχαν ίδια παιχνίδια. Αλλά ήταν μεγάλη διαφορά.
Έλεγα λοιπόν πως ήταν μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και σιγά σιγά αυτή η διαφορά μειώθηκε με την Dortmund να υποχωρεί, την Bayern να βρίσκεται μια σταθερά, και πάνω εκεί που δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση ότι η Bayern, εάν περάσει μία φορά, θα το τελειώσει, γιατί υπήρχε αυτή η συζήτηση ότι αν η Bayern φτάσει εκεί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία και των δύο ομάδων, και της Bayern που το έχει ξανακάνει και της Dortmund που το έχει ξαναπάθει, γιατί είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο τα στοιχεία. Και τώρα μία αγωνιστική πριν βρεθούν έρχεται αυτή η μικρή γκέλα για την Bayern. Και λέω γκέλα γιατί όταν μιλάμε για ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό μετράνε και το χ είναι αποτυχία για εκείνες, ειδικά αν μιλάμε για ομάδες που είναι εκτός εξάδας πρωταθλήματος. Βέβαια επί της ουσίας ενώ ψαύριο είναι αγώνα δεν αλλάζει κάτι, γιατί πάλι η Dortmund για δύο αποτελέσματα θα πήγαινε στο Μόναχο. Δηλαδή και το χ δεν θα τη χαλούσε ακόμη και αν υπήρχε ισοβαθμία. Αν έφευγε η Αλόβιτ δηλαδή από εκεί και να το πάει μέχρι τέλους έτσι στη συνέχεια. Απλά τώρα πόσα η ισοπαλία της δίνει πλεονέκτημα. Νομίζω πως έχει 6. Έχει 6 αγωνιστικές. Δεν είμαι σίγουρος. Το τσεκάρουμε. Κοίταξε, με τη μικρή εικόνα που έχω και από τις δύο ομάδες, η αστάθεια που παρουσιάζει η Bayern όλη τη σεζόν είναι το σημείο νομίζω που δεν έχει πάρει και το πρωτάθλημα από τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή είναι τόσο ασταθή σαν ομάδα που καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κερδίσει έναν αντίπαλο, ας πούμε, με μια πολύ καλή εμφάνιση και μετά να ξαναδείς μια τέτοια εμφάνιση μετά από 10 παιχνίδια. Ενώ νομίζω η περισσότερη ισορροπία στο παιχνίδι της και σταθερά σε καλή απόδοση είναι η Dortmund, πέραν της κοιλιάς που σωστά ανέφερες Αντώνη. Νομίζω ότι η Dortmund έχει προβάδισμα και ακόμα και να κερδίσει μέσα στην Bayern. Έχω την εντύπωση ότι η Dortmund έχει λιγότερα κακά παιχνίδια από την Bayern. Έχει δηλαδή παιχνίδια στα οποία είχε φάσεις, έκανε καταστάσεις, αλλά τις απώλησε. Ενώ η Bayern υπάρχουν παιχνίδια στα οποία δεν είχε αυτό το στοιχείο που τη χαρακτηρίζει, όντως, όπως είπε Στάσο, τα προηγούμενα χρόνια. 6 μάτς έχει πάντως, μόλις το διασταυρώσαμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πιθανές ενδεκάδες για την Bayern. Νόιερ, Κίμιχ, Σούλε, Χούμελς, Αλάμπα. Ναι, μέχρι εδώ καλά. Μαρτίνες, Αλκάνταρα. Μέχρι εδώ πάρα πολύ καλά. Γκνάμπρι, Χάμες, Κομάν και Λεβαντόφσκι. Γκνάμπρι, Χάμες, Κομάν και Λεβαντόφσκι. Ναι. Τι κοιτάζω τώρα. Ότι σε αυτούς ο πλέον έμπειρος είναι ο Λεβαντόφσκι. Ενώ τα παλιότερα χρόνια ο Λεβαντόφσκι είχε στην πλάτη του και τον Ιμπερί και τον Ρόμερ που παίζει και αυτό ρόλο του. Ποιο είναι το βαρύ χαρτί. Ούτως είναι σε μεταβατική περίοδο και αυτό δεν γίνεται χωρίς έτσι υπάρχει ανισορροπίες στην αποδοχή τους. Για την Dortmund, Μπούρκι, Βολφ, Ακάνζη, Ζακαντού και Γκερέρο. Ακάνζη και Ζακαντού είναι δίδυμο για 10 χρόνια. Ντιλέινι, Βίτσελ. Ο Βίτσελ είναι στην πρώτη χρονιά στην Dortmund. Ναι. Και έχει κουμπώσει εξαιρετικά. Πολύ δυνατός. Ο Βίτσελ, για τον οποίο έγινε πολλή συζήτηση, και το λέω αυτό γιατί ήταν ένα παίκτη που ούτως ή άλλως είχε τράβηξε αυτά τα δημοσιότητα με τις αγωνιστικές του ικανότητες. Έγινε πολύ κουβέντα το γιατί να βρεθεί στην Κίνα, τι να πάει να κάνει από τώρα, λες και έχει φτάσει στα 32, γιατί πήγε σχετικά μικρός προς τα εκεί, αλλά επέστρεψε. Τώρα, αν χόρτασε ή δεν χόρτασε, ή αν κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να πάει προς τα εκεί, είναι άλλο θέμα. Λάσεν, Ρόις, Σάντσο και Αλκάθερ. Ο Στάου Αλκάθερ έχει κάνει φέτος μία σεζόν. Και τι δεν έκανε αυτός φέτος. Και τι δεν έχει κάνει. Έχει τόσο... Και κουβαλάει επιθετικά. Τόσο ιδανικά. Και από κοντά ο Σάντσο. Ο Άγγλος. Αυτός είναι 18. 19, ναι. 19. Πώς τον έχασαν εκεί. Η Manchester City τον έδωσε. 19 χρόνια και είναι βασικός. Βασικός και τώρα. 8-9 assist έχει. Από και άλλα τόσα γκολ. 20 χρόνια τι θα κάνει. Έχει να δώσει πολλά. Τον πιστεύουν ως το νέο αστέρι και της Εθνικής Αγγλίας. Έχει πάρει και δεν πρέπει να πάει μέχρι 24 κανένα 2-3 δανεισμούς. Και έχω την εντύπωση ότι έγινε ο νεότερος που έχει παίξει την πρώτη ομάδα της Εθνικής Αγγλίας. Τα μάτς του Nations League είχε πάρει συμμετοχή και είχε κάνει αυτό το ρεκόρ. Έχω την εντύπωση. Ωου, εντρεσί.
Όβεν ήταν, ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο πιο νέος που είχε παίξει στα 17. Τότε θα γίνει ο δεύτερος. 18. Όση ώρα μιλάτε, ψάχνω το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών για τους δύο. Και έχει ενδιαφέρον. Η Dortmund αμέσως μετά παίζει με τη Mainz. Και έχουν αγωνιστική. Όχι, το επόμενο Σάββατο με τη Mainz, ναι. Και η Bayern πάει να παίξει στην έδρα της Fortuna Düsseldorf. Αλλά θα ψάξουμε να δούμε αν έχουν κάποιο ντέρμπι μέχρι το φινάλε άλλο να παίξουν. Αν και νομίζω ότι τα έχουν παίξει όλα τα ντέρμπι και οι δύο. Και με Σάλκε έπαιξαν και με Gladbach έχουν παίξει. Πες μου, αν είναι ένα παιχνίδι που καθορίζει η κρίνη. Σίγουρα, ναι. Αύριο θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το πού θα πάει ο φετινός τίτλος. Ναι, γιατί αν ειδικά καταφέρει να κερδίσει το Dortmund και κάνει το στην 5, τότε αλλάζουν όλα. Γιατί πλέον θα είναι και μικρή, λίγες οι αγωνιστικές. Α, η Dortmund έχει να παίξει με τη Σάλκε. Εντός έδρας, αλλά είναι ένα Dortmund Schalke πάντα. Το μεγάλο ντέρμπι εκεί της Ελλάδας του Ρουρίδου. Σήμερα το πιο μεγάλο ντέρμπι στη Γερμανία. Τώρα πήγα να δω στην Premier League τι γίνεται για να δω τι έχουν αντιμέτωποι. Και βλέπω ότι οι Southampton με Liverpool παίζουν σήμερα. Παίζουν σήμερα και μετά ακολουθεί. Τα υπόλοιπα παιχνίδια πότε είναι. Έχει Champions League την άλλη εβδομάδα. Παίζει στη Southampton η Liverpool. Ναι, δύσκολο παιχνίδι. Και η City παίζει αύριο. Κλασικά, κλασικό περίεργο παιχνίδι. Περνάμε από τη μία λίγα στην άλλη. Αλλά επειδή νομίζω ότι είχαμε να πούμε για το Bayern Dortmund, το είπαμε και το είδαμε. Έχει να πάει και τώρα συνεχίζαμε το πρόγραμμα. Έχει να πάει και στην Gladbach η Dortmund πάντως. Στην τελευταία αγωνιστική βέβαια, ενώ στην πρώτη τελευταία η Bayern έχει να πάει στη Λειψία. Έχουν παιχνίδια δύσκολα. Εντάξει, για να το κλείσουμε αυτό το Bayern Dortmund. Δεν υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια. Υπάρχουν μάτς τα οποία τα παίρνεις και παίρνεις πρωτάθλημα. Πάμε τώρα στην Αγγλία, εκεί που ξεκινήσαμε την κουβέντα. Έβλεπα προχθές ένα tweet Άγγλου δημοσιογράφου που αναφέρθηκε στον ήθελε μάλλον να καταδείξει ότι είναι ένας μύθος η ατάκα του το ότι η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο εκεί που οι πρώτοι χάνουν από τους τελευταίους. Φέτος λοιπόν έχουν γίνει 31 παιχνίδια ανάμεσα στις τρεις ομάδες που βρίσκονται τώρα στις τρεις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας με τους 6 πρώτους της βαθμολογίας. 31 παιχνίδια. Σε αυτά τα 31 παιχνίδια για τους μικρούς υπάρχουν 0 νίκες, 0 ισοπαλίες, 31 ήττες. Καταρρύπτεται. Θες ο μύθος φέτος. Είναι ο ορισμός του μπάστιτ. Δηλαδή πιο εμφατικά δεν μπορούσε. Εντάξει, έτυχε μωρέ. Είναι πιθανόν να έτυχε. Κατά πρώτον, έχει γίνει πολλή συζήτηση στην Αγγλία και μια απογοήτευση το γεγονός ότι πριν ουσιαστικά μπει ο Απρίλιος υπάρχουν δύο ομάδες που έχουν πέσει. Ναι. Και επίσης, αντίστοιχα, νομίζω υπάρχουν και δύο ομάδες οι οποίες έχουν ελάχιστες απώλειες. Η City και η τεράστια Liverpool. Και η απόκληση μεταξύ των 6 μεγάλων φέτος. Μάλιστα, τα κοσμητικά πήρα. Τεράστια. Από το να φάω μπούλινγκ στο κινητό μου, καλύτερα να το πούμε έτσι, να είμαστε ήσυχοι. Νομίζω φέτος, σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια πάντα, οι 6 μεγάλοι έχουν τη μικρότερη απόκληση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Που πάντα από τους 6, οι 2 τουλάχιστον θα έκαναν πολύ κακή χρονιά. Φέτος είναι πιο κοντά από άλλες χρονιές, νομίζω, οι 6. Έτσι πως τα κατάφερε και τότε για πρώτη φορά στην παρουσία του Ποκετίνο να βρεθούν 5 παιχνίδια από τα λίμματα χωρίς νίκη. Πριν έρθει αυτό με την Crystal Palace και μειώθηκε πολύ ψαλίδα και τώρα όλα είναι ανοιχτά. Εγγύστη για την τετράδα στην Πέμπτη. Γίνεται χαμός. Δηλαδή υπάρχει μία μάχη του τίτλου και μία μάχη της τετράδας που είναι και οι δύο εξίσου συναρπαστικές. Στους 4 πρώτους οι δύο έχουν ξεφύγει. Ναι, αυτό λέω. Είναι η μάχη του τίτλου. City Liverpool παίζουν στη δική του ταχύτητα. Και από εκεί κάτω οι 4 που ακολουθούν από τους 6 μεγάλους είναι επίσης σε επίπεδο που γίνεται εξίσου συναρπαστική μάχη για το ποιος θα μπει στο Champions League. Και έχει πολύ δρόμο ακόμα και είναι αρκετές ομάδες. Και είναι ομάδες οι οποίες δεν μπορείς να προδικάσεις. Εντάξει, να πω την αλήθεια τώρα. Δεν κρίνω ένα πρωτάθλημα προσωπικά από το άμα χάνει ο πρώτος από τον τελευταίο. Εγώ το κρίνω από το γεγονός ότι, να σου πω, αν θα παίξει ο 10ος με τον 11ο,
θα κάτσω να δω το παιχνίδι στην Premier League. Άμα παίξει στη Γερμανία, δεν λέω ότι θα κάτσω το δω και τόσο ευχάριστα. Ή ακόμη και όταν θα κερδίσει ο πρώτος τον τελευταίο. Τις περισσότερες φορές δεν θα τον κερδίσει με ένα 5-6-0, σαν να κάνει προπόνηση. Θα υπάρχει. Θα δεις παιχνίδι, ναι. Το αγγλικό πρωτάθλημα, ακόμα και με, αυτήν την, με αυτό το στατιστικό που αφαιρεί λίγο από, την, από τη χρυσοσκονή του, δεν το χάνει. Δεν τη χάνει όλη. Βέβαια. Δεν το χάνει όλη. Και είναι αυτό ακριβώς που είπε Στάσο, το ότι πιο εύκολα θα δεις ένα παιχνίδι μέσων αγγλικών ομάδων. Και ισπανικών θα έλεγα. Το ισπανικό μας απογοητεύει λίγο τα τελευταία χρόνια από άψη ανταγωνισμού, νομίζω. Γιατί να μην, δηλαδή, εύκολα, ειδικά τώρα με τις χρονιές που κάνουν κάτι ομάδες όπως είναι οι Αλαβές που δεν τις ήξερες. Ίσως είναι βέβαια και το άγνωστο ότι θέλεις να τις δεις πως αγωνίζονται γι' αυτό και είναι πέμπτες ή τέταρτες στην πριμέρα. Οι Αλαβές είναι μια ομάδα η οποία όσο τελειώνει η χρονιά αρχίζεις και πίεθεις ότι ξέρεις τι, αν δεν την έχω δει, να τη δω και να μια φορά. Ναι. Ναι. Δεν είναι θαύμα δεκαγωνιστικών, δεν είναι θαύμα μισού γύρου. Δεν είναι ότι έχει δύσκολο πρόγραμμα στο τέλος, άρα και, στο, και στην έναξη του δεύτερου γύρου. Θέλει να βγει Ρεάλ, ας πούμε. Ξέχωρα το ενδιαφέρον που είχε προχθές. Ναι, δεν γίνεται να μην κάτσει να το δει το παιχνίδι. Ναι, 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 σίγουρα. Εντάξει. Έχει ποδοσφαιριστές μέσα τώρα ο Καθόρλα, ο Ιάγο Άσπας που το λέγαμε και τη Δευτέρα. Έχει ποδοσφαιριστές πολύ μεγάλου επίπεδου που έχει κάτι να πάρει από το παιχνίδι. Εντάξει, πάντως αύριο έχει και Μπάρτσα Ατλέτικο. Πιο αδιάφορο βέβαια. Στου 8 είναι διαφορά εκεί. Και Γιούβε Μίλαν. Δηλαδή, άμα κερδίσει την Μπάρτσα, χθες τελειώνουν τα βιολιά, Εντάξει. Και με διπλό τη Ατλέτικο πάλι νομίζω τελειωμένα είναι τα βιολιά. Τα βιολιά. Θα πάει στου 5. Θα πάει στου 5. Παιδιά, γεια. Χάσει, θα κάνει άλλο δύο ετήσει η Μπαρσελόνα, λε. Πού να τι κάνει. Πού να τι κάνει, αυτό ακριβώ. Έπαιξε τον Μπερναμπέου, κέρδισε. Να το πει εδώ. Εδώ. Παίζει η Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ, παίζει ο Γιώργος με τον πόνο μας. Ωραία, περνάμε εδώ, τα λέμε, να περνάει η ώρα. Να φανταστείς, δεν έχω ιδέα, πρώτον, και δεύτερον, δεν μου κάνει κλικ. Πού παίζει η Ρεάλ το Σαββατοκύριακο. Πού παίζει, ναι, ναι, δηλαδή είναι... Το είχα δει προχθές, είναι τώρα μου διαφέρει. Φάση. Δηλαδή, αν ήμουν παίκτης Ρεάλ, μονίμως στην προπόνηση θα ένιωθα ότι... Εσύ, έχουμε κι άλλες μέρες προπόνησης. Λίχτο να τελειώνουμε, να φύγουμε διακοπές. Ναι, και δεν είσαι και δημόσιος, δεν είσαι και μαθητής να πεις «Έρχεται το Πάσχα, κάτσουμε δύο εβδομάδες». Δεν έχει. Πάει αυτό, θα πηγαίνει. Το μαρτύριο συνεχίζεται. Μέχρι τα... ναι, έτσι. Κοίταξε, σχέση με, ειδικά με τα τελευταία χρόνια που η Real ήταν στο Champions League και για να το κατακτήσει σημαίνει ότι είχε συνεχώς αγώνες υψηλής έντασης και τους περίμενε. Είχε σημάδια στο ημερολόγιο. Όπως για παράδειγμα τώρα ο ΠΑΟΚ, έτσι πως έχει εξελιχθεί η χρονιά με τη νίκη του την περασμένη Τετάρτη με το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης, έφυγε αυτό το σημάδι από την... από το πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αρκετοί δεν ξέρουν ότι ακόμα δεν έχει οριστεί ο ημιτελικός που θα είναι. Αν θα είναι Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη. Το έχουν αφήσει λίγο φλού. Θα δούμε, εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν έχει ψαχτεί κανένας να δει. Το μόνο που θα αλλάξει είναι όπως πέρυσι, τέτοια εποχή, ίσως να γίνει και φέτος. Πέρυσι πριν τον πρώτο ημιτελικό του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο είχε παίξει. Ναι. 1-3 στο Νέα Σμύρνη. Πριν τον πρώτο ημιτελικό, επειδή από Βίτσιο κάθισα και το σημείωνα, γιατί μου είχε τύχει και άλλη φορά να τύχει τέτοιο περιστατικό, το απόγευμα πριν το Πανιόνιο ΠΑΟΚ. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά για Αθήνα τη μέρα του τελικού το πρωί ήταν 45 ευρώ και την επόμενη μέρα το πρωί τα ίδια εισιτήρια ήταν στα 85 ευρώ. Και τώρα φέτος το έψαξες πάλι. Γιατί άρχισε να υπάρχει η ζήτηση. Όχι δεν το έψαξα, δεν το έψαξα γιατί υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει στο ΆΚΑ. Ναι, υπάρχει αυτή που εκεί θα γίνει, εγώ πιστεύω. Προσωπική μου άποψη θα γίνει εκεί και χωρίς κόσμο να τελειώνουν, το κάνουν εκεί. Γιατί φτάσαμε να είναι. Να βγει χαμένο το ποδόσφαιρο πάλι. Φτάσαμε ο τελικός κυπέλλου να είναι Έλληνα. Να φεύγει από πάνω μας. Ναι, το καταφέραμε αυτό. Υπάρχει αυτή λοιπόν η αμφιβολία για το ναι, θα γίνει. Όχι, θα γίνει ο ΆΚΑ. Όχι, μήπως δεν γίνει. Ακούς κάτι Κατάρ, κάτι Αυστραλίες. Ναι, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο. Εντάξει, δηλαδή. Όλοι σκέφτονται για το ποδόσφαιρο καθαρά σε αυτή τη χώρα. Να το χαρεί ο κόσμος, να γίνει μια γιορτή τελικώς, όλοι αυτό έχουν στο νου τους. Προτεραιότητα.
Εντάξει, εδώ φτάσαν οι αστυνομικοί που στο τέλος είχαν δίκιο να παραπονιούνται γιατί τελευταία στιγμή τους είπαν ότι έχετε έκτακτη βάρδια την ημέρα του ΠΑΟΚ Αστέρα Τρίπολης. Προχθές, ναι. Και ανακοινώσεις. Και αν δεν την καθαροδιάβαζε κάποιος, θα λέγει καλά, τι παραπονιούνται. Δουλειά τους δεν είναι. Αυτό που είπαν οι άνθρωποι, και το άνοιξε αυτό το θέμα. Το φυσιολογικό. Είναι, όχι, είναι, ξέρετε. Ρε παιδιά, εδώ και ένα μήνα ξέρω ότι είχε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε να πάει Τρίτη για να μας πείτε αύριο την Τετάρτη. Έχουμε αυτό. Δηλαδή, λίγο. Βοηθήσαμε. Εμείς το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε. Και το κάτω-κάτω της γραφής, οι υπάλληλοι μας την παλαβήκαν. Δεν πάσα, ας πούμε, διακοπούμε. Να πάμε εκεί. Να πάμε εκεί καμιά βραδιούλα, ε. Ναι. Γιατί φτάσαμε και αυτά. Να βλέπουμε γήπεδα στο εξωτερικό. Ξέρω εγώ, όλα μπορεί να τα περιμένει τώρα. Δεν ξέρω τι αποφάσεις μπορούν να πάρουν. Να πω, αυτό που κάνει η Ιταλία με το Super Cup. Τελείωσε αυτό. Άλλο για εμπορικούς λόγους, καμία σχέση. Ναι. Εντάξει, όχι, τα ονόματα που συμμετέχουν στο δικό τους στο Super Cup, οπουδήποτε και να πάνε στον κόσμο, έχουν φιλάθλους οι οποίοι τους υποστηρίζουν. Τώρα, δηλαδή, το να πάει από εδώ. Να παίξουν πάω κάτι τελικότερα στο Κατάρ. Ναι, και, ναι, και ποιο, τι κοίταξε, να έχει απέναντι. Να σου πω κάτι. Στην Αυστραλία να το πάνε το τελικό. Στην Αυστραλία να το πάνε το τελικό. Να γίνει 11 Μαΐου στην Αυστραλία, 5 Μαΐου. Θα δέρνονται στη Μουμπάι. Θα ξεκινήσει το καράβι, θα βρεθούν τα καράβια εκεί, θα βρεθούν τα καράβια εκεί και θα υπάρχουν νίντζα από τη μία πλευρά, νίντζα από την άλλη και στη μέση οι αγελάδες. Και οι Ινδοί θα τρέχουν να προστατεύσουν τις αγελάδες, γιατί θα μοιάζει η Αγελάδα. Σου λέει ήρθε εδώ πέρα ο Ούγγανος. Άσε το παιδί να βαρεθεί. Ο Έλληνας, ο οπαδός. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ρίχνουμε λίγο τη ματιά μας και στο. Και Super League, γιατί έχω την εντύπωση πως. Το παιχνίδι είναι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη λόγω ονομάτων κυρίως, αλλά και τα παιχνίδια. Ναι, αλλά και τα παιχνίδια της ουράς είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν περισσότερο τακτικά από το τι περιμένουμε να δούμε στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο ημίρο της εβδομάδας. Έτσι να το λέμε, να τα ακούμε, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο γεμάτο, ωραίο, ποδοσφαιρικό. Πάρα πολλά ωραία και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πάρα πολλά. Λοιπόν, εντός συνόρων, έχουμε το Σάββατο στις 5 και 4 το match Όφη και Άμος. Έμα και Άμος. Όφη και Άμος, είπα έτσι. Έμα και Άμος. Ναι, είναι Όφη Πας Γιάννενα. Για όσοι είστε. Ο θάνατος η ζωή μου. Ναι, για όσοι είστε λίγο μεγαλύτερες στα 30 και σας, θα θυμόσαστε το τι είχε γίνει σε παρόμοιο. Παρόμοια σημασία παιχνίδι σε μπαράζ παραμονής. Εκείνο το μάτι στο οποίο ο ποδοσφαιριστής του Όφη, κύριος Μάουρο, κρατώντας τα γεννητικά του όργανα, έκανε μια πολύ ωραία βόλτα μπροστά από την κερκίδα των φιλάθλων του Πας Γιάννενα στη Φιλαδέλφια. Τι έγινε μετά, αυτό θα μας ενδιαφέρει. Αχ, μεγάλη καρδούλια, σέλφι. Έτσι, η ομορφιά του ποδοσφαίρου όλοι. Τι ώρα το παιχνίδι αυτό, 5 και 4 αύριο. Είναι 5 και 4. Ωραία. Είναι. Λοιπόν, και στην βαθμολογία είναι ο Όφη με 22 και ο Πας Γιάννενα με 26. Τώρα, ο είναι Πας Γιάννενα στη θέση του Μπαράζ, έτσι. Ναι, ναι. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες ελπίζουν να γίνει η μεσοβέζικη αναδιάθρωση, δηλαδή να γίνει η Super League 2. Αλλά να μείνει η Super League στον αριθμό των ομάδων. Δύσκολο. Οπότε... Με τις υπάρχουσες ενδείξεις. Αν είσαι βγες και πες στην Ελλάδα, είναι δύσκολο. Εντάξει, ναι. Κάτσε, Αντώνη, μισό λεπτό. Δηλαδή, όταν είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα, θα αλλάξει η διαδικασία ποιος πέφτει, ποιος παραμένει. Ναι, γιατί, πρώτη φορά φάνε. Πιστεύω ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη χρονιά που ξεκινήσαμε κλήρωση πρωταθλήματος με ομάδα Α και ομάδα Β και κατά τον Οκτώβριο ξεκίνησε να δίνει ο Λεβαδιακός και η Δόξα Δράμας παιχνίδια Δευτέρα, Τετάρτη, Δευτέρα, Τετάρτη, Δευτέρα, Τετάρτη. Για να φτάσουν τους υπόλοιπους. Για να φτάσουν τους υπόλοιπους. Δεν τα ξεχάσαμε. Προγραμματισμός είναι ωραίο πράγμα. Έλα. Προγραμματισμός. Μην πάτε τόσο μακριά. Πέρσι δεν ξέραμε τι θα γίνει. Γινόταν λόγο αγώνα να αλλάξει ο κανονισμό αδειοδότηση για να πάρει άδεια ο Παναθηναϊκός να παίξει. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Τι είναι τόσο δύσκολο σε αυτό το πράγμα που λέγεται να οργανώσω ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα με συγκεκριμένε αγωνιστικέ. Τόσο μεγάλη δυσκολία. Τι είναι, δηλαδή, στου νόμου ποιο έχει αδειοδότηση, ποιο δεν έχει. Εγώ είμαι άσχετο, παιδί μου, πώ να σου πω.
Όχι, απλά αλλάζουμε λίγο τους κανονισμούς και προσπαθούν να βρουν. Κάνουμε προσπαθούν, με προσπαθούν βάση να βρουν το συμφέρον του κάθε ομάδα. Χρησιμοποιούμε επιλεκτικά δηλαδή, ανάλογα με το πώς θέλουμε εμείς. Ο Μάριος μου θυμίζει το μπαράζ όφη Γιάννη ήταν στη Ρόδο και όχι στη Φιλαδέλφια. Κάποιο παιχνίδι εγώ τώρα έχω στο μυαλό μου για Φιλαδέλφια, αλλά προφανώς έχω το λάθος παιχνίδι, Μάριε. Και καλά κάνεις και με διορθώνεις και με βοηθάς λίγο, γιατί αυτό δεν το θυμόμουν. Έλεγα λοιπόν πως είναι στους 22 όφη και στους 26 τα Γιάννενα. Και κοντά-κοντά είναι η Τρίπολη και η Ξάνθη. 27-29. Και ο Πανιώνιος είναι 29, τη Λάρισα δεν τη βάζω μέσα, είναι 30. Είναι πολύ πιο άνετη, γιατί έχει αυτό το μείον 8. Βρει μια νίκη. Έχει το συν 8 από τον όφη. Από αυτόν που καίγεται. Λογικά και στους 32-33 θα κρυθεί η παραμονή. Έτσι όπως πάει. Mm. Οπότε η Λάρισα με μια νίκη καθαρίζει. Στα 4 μάτς που έχουμε. Ναι. Αλλά Αστέρας, Ξάνθη και πας για. Και ο Αστέρας και Ξάνθη ουσιαστικά το αυριανό αποτέλεσμα περιμένουν. Και παρακαλάνε να. Το άλλο παιχνίδι που ακολουθεί χρονικά είναι ανάμεσα στον 5ο Άρη των 43 βαθμών και το 6ο Παναθηναϊκού των 35. Ναι. Εκεί υπάρχει μια διαφορά ασφαλείας κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, υπάρχει μια πιθανότητα πλέον μικρότερη του 1% να μην δίνει η πέμπτη θέση η Ευρώπη. Καμία πιθανότητα που μεγαλύτερα εντάξει. Ναι, απλά το βάζω γιατί. Οπότε ο Άρης νιώθει πιο σίγουρος πλέον και πάει και μάλλη σιγουριά στο αυριανό παιχνίδι. Ναι. Και πλέον η συζήτηση για την τέταρτη θέση μπαίνει και για λόγους πρεστής για κάθε ομάδα. Γιατί ο Ατρόμητος και ο Ατρόμητος έχει 36. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει αδιάφορο, τον λες, ναι, άμα πεις τον Παναθηναϊκό αδιάφορο τώρα, τον λες σε όλο το τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω απλά ο Άρης έχει την ευκαιρία να το τελειώσει εδώ, να το τελειώσει με εμφαντικό τρόπο και να βάλει πλώρη πλέον για την τέταρτη θέση. Που θα είναι σημαντικό για τον Άρη και στη ψυχολογία του να τελειώσει μέσα στις 4 πρώτες θέσεις στο πρωτάθλημα στη χρονιά της επιστροφής του. Είναι σημαντικό. Ο Άρης, ο οποίος έχει δώσει τα τελευταία του δείγματα γραφής ότι έχει πλέον σταθεροποιηθεί σε αυτό το σημείο με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, με τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει, όπως τελευταία αγωνιστική, να βγαίνει από δύσκολες καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται, γιατί με τον Όφη βρέθηκε πίσω στο σκορ, χάθηκε πέναλτι με αρκετή μουρμούρα όσον αφορά την εσωτερική διαδικασία που ακολουθήθηκε για να εκτελεστεί αυτό το πέναλτι, με άλλον παίχτη να έχει οριστεί άλλος να το εκτελεί, αυτός που το εκτέλεσε να το χάνει και στο τέλος να παίρνει και ένα ωραίο πρόστιμο που στο κάτω-κάτω της γραφής, ακόμα και αν έγινε για επικοινωνικούς λόγους, έπρεπε να γίνει. Έπρεπε, φυσικά. Τα βρήκαν εύκολα. Και την προηγούμενη φορά μάζεψαν όσοι είχαν τιμωρηθεί με πρόστιμο και έκαναν ένα τραπέζι για όλους. Είναι επικοινωνιακή η λόγη, οπότε ξεκάθαρα. Να δείξει η ομάδα ότι τιμωρείται για αυτή την πρωτοβουλία. Να τιμωρήσουμε κανέναν εδώ στο ρηπέ, να πάμε να βγάλει και φαγητό. Δεν έγινε για αυτό το πρόστιμο συγκεκριμένο του Ματέο Γκαρσία, έχει γίνει για προηγούμενα αντίστοιχα. Ο Άρης είναι σε ισοβαθμία με τον Ατρόμητο, έτσι. Ναι, και έχουν την επόμενη αγωνιστική το μεταξύ του παιχνίδι. Άρα τώρα πρέπει να μην χάσει. Δεν αλλάζει κάτι όμως ουσιαστικά. Γιατί? Τέταρτη-πέμπτη θέση. Εφόσον θα είναι στον τελικό εκτός από Ευρώπη, πάω και ΑΕΚ, το ίδιο εισιτήριο δίνουν τέταρτη και πέμπτη θέση για την Ευρώπη. Είναι το ίδιο εισιτήριο? Ναι, ναι. Και οπότε υπάρχει και την, λίγο αργότερα στις 7.30 λεπτά ξεκινάει το Παναθηναϊκός και στις 7.30 ξεκινάει το Πανιώνιος Λάρισα. Εδώ στο Πανιώνιος Λάρισα, μη σκεφτεί κανείς αυτό που σκέφτηκα εγώ, θα είναι ντροπή. Ναι. Ένα ωραίο 0-0, ας πούμε, Αντώνη. Ένα ναι. Ωραίο 0-0. Τι. Και γιατί μαθηματικά όχι. Λέει πρώτη η Bucks στην Ανατολή. Ναι, στην κανονική διάρκεια. Εδώ τώρα. Μεγάλο ταμείο με τους Bucks. Εδώ τώρα είμαστε καχύποπτοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, δεν είμαστε καχύποπτοι. Άλλο λέω. Λογική. Αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το απολύτως λογικό να παίξουν και δύο για το χ. Σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιώ τέλος πάντων, βλέπω εδώ κάτι αποδόσεις. Ένα 20 το χ. Όχι, με αυτό μου κάνει εντύπωση. 3,25. 3,25 το χ. 3,25. Σηκωθείτε. Πάμε. Για λίγο που στα κουμπίτε.
Λοιπόν, ήρθε να κλείσουμε την εκπομπή. Να είστε καλά, πέμε, πάμε λίγο. Ναι. Έχει, είναι το απολύτως λογικό. Δεν κατάλαβα. Γιατί μας κάνει εντύπωση. Γιατί να ρισκάρουν, γιατί να μην παίξουν την ισοπαλία. Εδώ το έχουμε δει σε. Μέρος του ποδοσφαίρου κι αυτό. Σε Euro, όχι ισοπαλία μόνο. Και... και συγκεκριμένο σκορ. Σε Champions League το έχουμε δει. Αυτό θα μας. Ο Ολυμπιακός πέρα να το θυμάται καλά, εκείνο το Juve Ατλέτικο που είχαν φέρει το 0-0 μεταξύ τους για να περάσουν αγκαζέ. Και να μείνει έξω Ολυμπιακός. Σε μια χρονιά που είχε κερδίσει και Juventus και Ατλέτικο στο Καραϊσκάκι. Χεράκι, χεράκι. Ακριβώς. 0-0 και περάσαμε και ο Ολυμπιακός απ' έξω. Για ποιο λόγο όπως, να χωθούν. Όπως έχει πει ο Κουστότο, όλοι αρούμενοι. Έτσι, όλοι αρούμενοι. Ακριβώς. Λοιπόν, την Κυριακή. Υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι. Εντάξει, θα πάω να παίξω παιχνίδι, δεν ασχοληθεί κιόλας. Και μια ομάδα η οποία καίγεται για να ηρεμήσει. Είναι η Ξάνθη με την ΑΕΚ. Η Ξάνθη που αν δεν πάρει αυτό το παιχνίδι, αν δεν πάρει κάτι έστω βαθμό, κινδυνεύει πολύ η ναι, άμεσα. Γιατί βέβαια. Έχει μόνο το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης το θεωρητικά εύκολο. Έτσι. Γιατί έχει ΑΕΚ Ολυμπιακό και Άρη. Ναι. Έρχεται και Κλάνδη Γκελίδη. Ναι. Οπότε για την Ξάνθη το μάτς είναι αυτό. Είναι ένα μάτς που αξίζει το ρίσκο του. Ο Άσος. Ναι, βέβαια. Το Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός είναι ένα ακόμα μυστήριο μάτς. Ο Λεβαδιακός. Τι γίνεται, θα πέσει ο Λεβαδιακός. 20 έχει. Θα τη βρουν την άκρη πάλι στη Λεβαδιακή. Ένα λόγο για να μην περάσει ένα διάρθρωση είναι για να μην πέσει ο Λεβαδιακός. Παράδειγμα. Μην δούμε και την Ακρόπολη να πέφτει. Α, ο Λεβαδιακός είναι στα πολύ δύσκολα. Λεβαδιακός νομίζω δεν έχει ελπίδες. Και α, κάνει 12 βαθμούς να φτάσει 32. Πάρει 4 νίκες. Και Αστέρας Τρίπολης είναι το μάτς το οποίο λέει το παίρνω και ησυχάζω. Ακριβώς. Ναι, γιατί άμα δεν το πάρει αυτό το μάτς, μετά θα τρέχει στα Γιάννενα. Και 7 και 7,5 παίζει ο Πανετολικός με τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Ο Πανετολικός με τον Ολυμπιακό. Και που εάν το μάτς δεν τελειώσει με νίκη του Ολυμπιακού, τότε ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα από το βράδυ της Κυριακής, αν κερδίσει τη Λαμία. Θα πάει σε τέτοια... Εγώ νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Δεν βλέπω τον Ολυμπιακό να παίρνει διπλό στο Αγρίνιο. Γιατί... Δεν ξέρω. Εντάξει, νομίζω... Αν και ο Πανετολικός ουσιαστικά και εκείνος δεν έχει κάποιο κίνητρο. Δεν διεκδικεί κάτι από εδώ και πέρα, αλλά... Ναι, γιατί και ο Πανετολικός... Για του λόγου του αληθές είναι στην. Έλα, θα μας κάνει τη χάρη η βαθμολογία να εμφανιστεί. Ένα μήνυμα έρχεται από Αθήνα που μας ακούνε μέσω ίντερνετ, επειδή λέγαμε πριν για τον προγραμματισμό και αυτά. Και λέει ότι επειδή σε όλες τις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες η διοργανώτητα του πρωταθλήματος και του κυπέλου έχει τα προγράμματα αγώνων πολύ πριν από την σεζόν, επομένως το προπονητικό staff γνωρίζει τις ημερομηνίες του ώστε να καθορίσει τα rotation κτλ. Εδώ περιμένουμε ακόμα την απόφαση τι θα γίνει στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Κατά τα άλλα, καλά, εσείς. Εμείς πολύ καλά είμαστε. Δευτέρα θα την έχουμε λογικά. Λοιπόν, όντως, ο Πανετολικός είναι στην 7η θέση, στους 33 βαθμούς. Είναι στους 10 από την 5η θέση. Και στους 8 από την 13η. Δηλαδή είναι ο ορισμός της ομάδας που ξέρει ότι πιο πάνω δεν πάει, πιο κάτω. Δεν πάει. Και πλέον παίζει για τον όρο της. Έχει και αυτό το 4-0 το οποίο ουσιαστικά του ξέφυγε του Πανατολικού. Για το ξέφυγε του λέω γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο με βάση τις φάσεις που δέχτηκε στο τέλος ναι την άγγιζε την νίκη η ΑΕΚ πέρα και πέρα χωρίς κουβέντα. Αλλά πάντα αυτό το 4-0 όταν ακούς 4 λίγο ναι ψάχνει να δεις. Ναι, τι έγινε, γιατί έγινε. Κοίταξε, όλο το θέμα τώρα στην ουσία, επειδή από εδώ και πέρα οι ομάδες οι οποίες είναι ενδιαφερόμενες είναι λίγες. Όλο το κόλπο για τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον είναι απλά να δείξουν τον επαγγελματισμό τους και να κάνουν τη δουλειά τους κανονικά σε κάθε παιχνίδι να πηγαίνουν κανονικά για την νίκη. Αν τύχουν δηλαδή αρχίσει μέσα τους το να δεν έχω πολύ ενδιαφέρον και πάει αλλού το πράγμα, το μόνο πάλι που, ο μόνος που θα είναι χαμένος πάλι νομίζω ότι θα είναι πρώτα απ' όλα ο σύλλογος που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η όλη συζήτηση πάντως στην αρχή της χρονιάς ότι θα είναι λίγο διαφορετικό πλέον το πρωτάθλημα γιατί θα υπάρχουν περισσότερες ενδιαφερόμενες. Ναι, σε έναν βαθμό έπιασε γιατί όντως δεν μπορείς να βγάλεις πλην της Λαμίας και του Πανετολικού και έτσι πως ήρθε η κατάσταση και του Παναθηναϊκού, ο οποίος Παναθηναϊκός ήταν εντός εικόν αστάθμινος παράγοντας σε αυτή την κουβέντα
Γιατί είχε ούτως ή άλλως την αφαίρεση βαθμών. Του ήρθε και ακόμα μία που τον έβγαλε εντελώς από το παιχνίδι. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει περισσότερους βαθμούς και να έχει το όποιο ενδιαφέρον, έστω και μικρό, για την πέμπτη θέση. Ουσιαστικά, από ό,τι βλέπω, οι πιο άνετες είναι τώρα ο Πανετολικός και η Λαμία. Ναι. Η Λάρισα και ο Πανερίνος είναι κοντά στον ένα, αν πάρουν ένα βαθμό αυτή την αγωνιστική που όντως σχεδόν παίζουν μεταξύ τους. Πες ότι τον πήραν. Ναι. Η Ξάνθη έχει το μάτς υπέρβαση, μια ομάδα που δεν πάει για αυτή ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, την ΑΕΚ. Ο Πας Γιάννα από τον Όφη τα λένε μεταξύ τους. Οπότε ό,τι του συμβεί, ό,τι και αν έγινε μέσα στη χρονιά μέχρι τώρα, ό,τι του συμβεί από εδώ και πέρα θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο παίξει το μεταξύ τους. Ξάνθη. Παιχνίδι. Ξάνθη με την ΑΕΚ. Ξάνθη είναι την ΑΕΚ. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε πριν. Ναι. Ξάνθη μετά πάει Καρασκάκη. Από όλα μήνες και κλειάζει βγαίνει. Ο Τάσος από τη Δευτέρα έχει πάρει ένα στυλό και έχει γράψει Ξάνθη, ΑΕΚ, Άσος και έχει κάνει ένα κύκλο από αυτούς που μερικές φορές πιέζουν λίγο το κουπόνι και σκίζεται λίγο. Αυτό το κυκλαστό. Άσο, μην ξεχάσω να το παίξω. Αφύπνιση, μην ξεχάσω. Αν και δεν είμαστε στοιχηματικοί εκπομπή, μια ωραία τριάδα βγαίνει πάντως με Άσο, Ξάνθη, Άσο Αστέρα και έχει πανιόνιο Λάρισα. Μία επαγγελματική. Ακριβώς. Πας με τους ενδιαφερόμενους. Ακριβώς, ναι. Ούτε καχύποπτα, ούτε τίποτα. Όχι. Ούτε ρίσκο. Σε αυτό το, από τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, πολλές φορές, μια και το έπιασε κουβέντα, στη χηματική μου λογική είναι ότι ή θα πληρωθώ ή θα πέσουν. Ναι, κάπως έτσι. Οπότε, ξέρεις, δεν είναι ότι αρχίζω τα πινελίγια και γιατί δεν κάνανε. Καλά να πάθουν. Αφού είμαι πλήρωτα να σπέσουν. Δηλαδή, μεγαλύτερο κίνητρο δεν υπάρχει. Ναι. Έτσι, από την τάρφη ομάδα που παίζει τη ζωή τη, πα μαζί τη και εσύ. Λες το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα όλο μπορεί. Εκεί παίζει καθαρά την ύπαρξή σου. Mm. Εντάξει, δεν θα είχα παίξει όπω πριν από δύο χρόνια που χάθηκε πρωτάθλημα στην Ολλανδία τελευταία αγωνιστική. Πήγαινε το λεωφορείο με το καμπεόνε επάνω και προσπαθούσαν να το βάψουν για να γυρίσει, μην γελάνε όλοι στον δρόμο. Έτσι όπως το λες, ακολουθούσα και εγώ την Cardiff τώρα, το βλέπω, πήγα να δω για το που βρίσκεται, άμα είναι πάνω τη ζώνη ή όχι, τελικά είναι εκεί. Την ακολουθούσα, του είπα ότι δεν πας να πέσεις, ας πούμε, κάνα δύο φορές που παίζει μέσα στην έδρα της. Λέω ότι αν δεν πάρεις αυτά τα μάτια θα πέσεις. Μάλλον θα πέσει, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, μια και την ανέφερε στην Αγγλία, είναι η Huddersfield και η Fulham που έχουν 14 και 17 βαθμούς, που ούτως ή άλλως είχαν γράψει το πείμα τους και το είπαν. Η Fulham είναι όμως πραγματικά εντυπωσιακό. Τα συμβόλαια που έχει και τα λεφτά που έχει δείξει και βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Το μπάτζετ της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι με το γνωστό που Μίτροβιτ, έχει γίνει, λέει, εγώ πιστεύω. Το ότι τηλεοπτικά που παίρνει αυτός που ανεβαίνει. Από την... Ασχετά με το τέτοιο. Έχει ρίξει πάρα πολλά χρήματα σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Ποδοσφαιριστές. Νομίζω γενικά το κλίμα του, σαν γκρουπ, ότι δεν έδωσε αυτά που έπρεπε. Έχει πολύ, πολύ ικανούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι όλοι θα βρουν δουλειά στην Premier League την επόμενη χρονιά, πέσει η Fulham. Η Fulham, αν πάει μια ομάδα και αγοράσει όλους τους παίκτες της, τους 15 από αυτούς, και κάνει και 5 προσθήκες, εγώ θα την ξεκινούσα. Ναι, ναι. Η Cardiff είναι στους 28, ναι, και ζορίζεται γιατί μπροστά της είναι η Burnley στους 33, η Southampton που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο στους 33 και η Brighton που έχει και αυτή ένα παιχνίδι λιγότερο και είναι στους 33. Η Newcastle είναι στους 35. Η Newcastle, η οποία δεν πέφτει αλλά δεν κάνει βήμα. Η Newcastle του τελευταίου καιρού, του τελευταίου διαστήματος. Crystal Palace και Bournemouth είναι λίγο πιο πάνω. Και στην 11η θέση η μεγάλη αγαπημένη ομάδα, η West Ham. Η οποία, εάν δεις και απορείς τη Fulham πώς είναι εκεί, βλέπεις και την West Ham και λες, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν έχει τελειώσει η προπονητής εκεί. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή δεν γίνεται τόσα χρόνια να αλλάζουν προπονητή κάθε χρόνο. Και βλέπεις τη Wolves και την Watford να είναι 7η και 8η θέση. Έχουν συγκεκριμένα πρότυπα που τα υποστηρίξανε. Wolves, Watford, Leicester, Everton και West Ham είναι η κλασική μάχη των ομάδων που προσπαθούν να τρυπήσουν το ταβάνι τους για τη φετινή σεζόν. Γιατί η Wolves και η Watford είναι ομάδες οι οποίες προσπάθησαν να βάλουν κάτω τη δημιουργία project και σιγά σιγά το πετυχαίνουν. Πόσο και αν λες είναι ιδανικές συνθήκες στην Αγγλία να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να το κάνεις αυτό στην κατηγορία. 32 αγωνιστικές και η City είχε 80 και η Liverpool είχε 79. Με άριστα το 90... 80 και 76. Οι άλλοι έχουν 80 στους 96 βαθμούς. Ναι.
Τρελή πορεία. Και υπάρχει και άλλη που έχει 79. Τρελή πορεία. Οποιαδήποτε από τις δύο δεν είχε αντίπαλο την άλλη θα ήταν σίγουρα πρωταθλήτρια τώρα. Δηλαδή μπορεί να πάρουν. Πραγματικά. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει μια ομάδα η οποία. Για παράδειγμα, η Λίβερπουλ να πάρει τους 15 βαθμούς, να φτάσει τους 94. 94. Και να μην πάρει πρωτάθλημα. Εβάφησε μπλε και φέρεσε στη θάλασσα. Δεν ξέρω, δηλαδή τι θα κάνεις. Πεις τι, πήραν 4 βαθμούς γιατί και τι έκανες. Εντάξει. Παρόμοιο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, έτσι. Το 73. Ναι. 27 νίκες. Δεύτερη θέση. 27 νίκες σε 34 αγωνιστικές. Δεύτερη θέση. Και ο Πάπος πώς έχει. Ο Πάπος έχει λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Τόσο όσο να σου αρκεί μια εντός έδρας του Παναχαϊκή. Ο πρώτος ήταν ο Παναθηναϊκός. Τότε Ολυμπιακός. Σε πρωτάθλημα με πολύ περίεργη βαθμολογία. Με 3-2-1. Ναι, σωστά. Μάλλον σύστημα βαθμολογής. Ναι, ήταν λίγο. Νομίζω η βαθμολογία τελική σε εκείνη τη χρονιά ήταν 96-92. Αλλά επειδή το έχω διαβάσει και δεν το έχω ζήσει και δεν το θυμάμαι, μην πω και καμιά κουτουράδα. Αλλά θυμάμαι επειδή έψαχνα στατιστικά να δω ποιο θα είναι το. Αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ρεκόρ νικών σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών σίγουρα, αλλά σε 34 αγωνιστικές έχει κάνει 27, που για να το ισοφαρίσει θα πρέπει να κάνει νίκες μέχρι το τέλος. Ναι. Η επόμενη εβδομάδα είναι που έχει Champions League, Τάσο. Ναι. Η επόμενη. Πολύ ωραία παιχνίδια, γεμάτα. Γίνονται μισά-μισά ή και... Τρίτη Τετάρτη. Α, δύο παιχνίδια Τρίτη και δύο Τετάρτη. Ναι. Α, εντάξει. Δηλαδή γίνονται όλοι οι προημιτελικοί. Αυτοί. Ωραία, θα περάσουμε με τους προημιτελικούς. Εκεί που... Εντάξει, η Λίβερπουλ τώρα λογικά με την Πόρτο φαινομενικά θα περάσει άνετα. Ενδιαφέρον έχω να δω τον Άγιαξ με τον Γιουβέντους, γιατί είναι η ομάδα που την έκπληξη την έχει στο DNA της. Δηλαδή με οποιονδήποτε τύπο και να παίξει θα τον δυσκολεύσει. Το εντός εικόν ωραίο με τον Άγιαξ είναι ότι οι 9 στους 10 που θα δουν το Άγιαξ Γιουβέντους από τη μέρα που ήταν το Real Άγιαξ μέχρι σήμερα μπορεί να έχουν δει 5 παιχνίδια του Γιουβέντους, αλλά θεωρώ ότι 9 στους 10 δεν θα έχουν δει κανένα το Άγιαξ. Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά. Δεν έχουμε εικόνα δηλαδή για το. Ναι, πιστεύω ότι δεν έχουν εικόνα του Άγιαξ. Δηλαδή τώρα. Του... Από περιέργεια θα πάω να δω λίγο την βαθμολογία του. Στην Ολλανδία. Του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Ναι, γιατί μην νομίζετε, όταν είπα οι 9 στους 10 θα έχουν, έπρεπε να πω οι 9 στους 10 θα έχουμε. Έτσι, για να μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Ναι, ψέματα να μην πω. Παιχνίδι του Ολλανδικού πρωταθλήματος δεν θα κάτσω να δω. Τα τελευταία παιχνίδια που είδα ήταν από περιέργεια μαγνητοσκοπημένα να τα ψάξω. Να δω λίγο το Λάμπρου στα υπόλοιπα λεπτά από αυτά που βγαίνουν τα βίντεο. Τα βίντεο. Ναι. Στην Ολλανδία λοιπόν, σε 28 αγωνιστικές, ο Άγιαξ δεν είναι πρώτος. Φεγενόρτ. Έχει 96 τέρματα υπέρ. 96 υπέρ. 96 σε 28 αγωνιστικές. 96. 100 γκολ θα πάρει. 96. Είναι σε πρωτάθλημα 18 ομάδων. Άρα έχει άλλες 6 αγωνιστικές και έχει βάλει 96 γκολ. Έχει δεχτεί 25 και έχει 68 βαθμούς. Πρώτο είναι η Eindhoven. Eindhoven. Η PSV που τη λέει στην Ολλανδία, εμείς τη λέμε Eindhoven, μας έχει μείνει. Που είναι στους 70 βαθμούς με 84 τέρματα υπέρ. Και καλύτερη άμυνα, 19. Πανηγύρι. Φόρμα λοιπόν των τελευταίων αγώνων, ο Άγιαξ δεν είναι πρώτος ούτε στους 5 αγώνες, ούτε στους 10 αγώνες. Σε σύνολο 15 τελευταίων αγώνων είναι ο Άγιαξ πρώτος. Όπα, μισό λεπτά λίγο. Βλέπω καλά. Ναι. Στις τελευταίες 15 αγωνιστικές ο Άγιαξ έχει 56 τέρματα. Wow. Τι έγινε, παιδιά. Ναι. Και είναι μεγάλο το νούμερο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή στις τελευταίες 15 αγωνιστικές ο Άγιαξ έχει 56 τέρματα, ο Αιτχόβεν έχει 38, η Ουτρέχτη βλέπω έχει 34, η Φέγγινον 35. Ναι. Ενώ το δείγμα τα τελευταία. Πώς το έχει κάνει αυτό, τα τελευταία 10 παιχνίδια έχει 32 τέρματα. Για παράδειγμα ο Άγιαξ. Ναι. Έχει.
περίεργα. Είναι και γι' αυτόν τον λόγο, γιατί για τον Άγιαξ δεν έχουμε εικόνα, είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται ακόμα πιο θελκτικό στο μάτι του Γιουβέντους Άγιαξ. Ακριβώς. Μπαίνει και όλο αυτό το, η σκόνη που έχει πέσει επάνω, το ότι ο Άγιαξ απέκλεισε την Ρεάλ, την πρώην ομάδα του Ρονάλντο, και τώρα παίζει με τον ίδιο τον Ρονάλντο. Μπαίνει και αυτό το κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα η Λίβερπουλ, η Γιουβέντους, συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι ο Άγιαξ είναι η ομάδα που δεν μπορείς να είσαι ήσυχος ότι ξέρω τι θα δω. Γιατί αν πιάσει την απόδοση που είχε σε κάποιο σημείο και στο πρώτο παιχνίδι με τη Ρεάλ και στο δεύτερο παιχνίδι, έχει ποιότητα, έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα. Ο Τάδης δηλαδή είναι καταπληκτικό, μπορεί να σπάσει οποιαδήποτε ζώνη άμυνας. Ο ουδέτερος προτιμά την ομαδική, ναι, μια ομάδα που μπορεί να του δώσει μια ξεχωριστή ιστορία από το να δει έναν ίδιο παίκτη να κερδίζει με τρίτη διαφορετική ομάδα το. Ένα σενάριο ίδιο. Το θεσμό, ναι. Ο Ρονάλντο είναι ο πιο γνωστός ποδοσφαιριστής στον κόσμο, άρα έχει και τους περισσότερους haters. Έρχεται το ένα μαζί με το άλλο, έτσι, στην κουβέντα. Υπάρχουν τα παιχνίδια της Μπαρτσελώνα με την United. Εντάξει, το ότι πέρασε εκεί πραγματικά... Εκεί πάλι θα δούμε άλλη United. Σίγουρα, το ότι πέρασε από την Πάρη, νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί που και μέσα σε αυτούς είμαι εγώ που δεν, δηλαδή τώρα το πολύ κακή ομάδα, δηλαδή για να τη δω στους 16, στους 8, συγγνώμη. Δηλαδή δεν ήταν με την Πάρη, με Νεϊμάρ, Φεράτη, Εμπαπέ, Καβάνη, και να δω τώρα αυτούς τους, τον Πόγκμα που όταν θέλει να παίξει. Που όταν θέλει να παίξει, έτσι πώς το θέτεις. Θα συμφωνήσω. Εντάξει, μεγάλο σύλλογο είναι σίγουρα, απλά δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Και υπάρχει και το City Tottenham. Τις δύο ομάδες νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να τις έχει δει και από 10 παιχνίδια φέτος. Πράγματι, την Tottenham την έχω δει σε πολύ περισσότερο από τη City. Μ' αρέσει ο Ποκετίνο. Μ' αρέσει ο Ποκετίνο. Έχει πολύ, πολύ. Έχει δική του φιλοσοφία. Και νομίζω ότι αυτός μαζί με Κλοπ. Έτσι είναι άνθρωποι με τον Έμερι που μας δείχνουν το ποδόσφαιρο που πάει. Η καινούργια προπονητική, έτσι, η προσέγγιση κατά που κινείται. Και στο φινάλι της εκπομπής η ατάκα που θα πω είναι, μπορεί να δώσει τροφή κάποια στιγμή για εκπομπές ολόκληρες. Είναι αυτή, είναι η συγκέντρωση μεγάλων σύγχρονων προπονητών σε ένα μόνο πρωτάθλημα. Που δείχνει ένα μοτίβο. Σίγουρα. Έχουμε μαζευτεί γλυκοί. Μήπως μέσα τους ξέρουν ότι ξέρει τι. Αν πετύχω στην Αγγλία, δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα. Πολύ πιθανό. Δεν είμαι top of the league, που λέει στην Αγγλία ο πρώτος. Είσαι top of one league που έχεις πάρει, να το πω έτσι, πολλά σκάλπ για να φτάσεις εκεί. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι πολλοί προπονητές δεν θέλουν να φύγουν. Ή ακόμα και να φεύγουν από την Premier League, θέλουν πάλι να γυρίσουν εκεί. Το θεωρούν ότι πραγματικά και για τους manager είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Κάτι έχει τον νησί και δεν το χάνει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μια κουβέντα η οποία πήγε σε αρκετές μεριές από 30 συμφέροντος που βγάλαμε στη Super League μέχρι τη συζήτηση για τους προπονητές που έχουμε μαζευτεί στην Premier League. Γιώργος Παναδοκτήδης, Τάσος Ζέρβας και Αντώνης Αγαλίας ήμασταν μαζί από τις 2 μέχρι τις 3. Δίνουμε σκητάλη στον Γιώργο Ζαγόρα και στο πέναλτι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2. Μέχρι τότε τα λέμε μέσω της σελίδας μας στο Facebook, repress.gr, εκεί που θα έχουμε αναλύσεις, pre-game, post-game, βίντεο τα οποία θα μας έχουν κάνει εντύπωση, αγώνες και ποδοσφαιριστές στους οποίους θα έχουμε αναλύσει τα φρέσκα γουλούγια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, γιατί είναι γεμάτο το Σαββατοκύριακο, όπως κάθε φορά. Μέχρι λοιπόν τη Δευτέρα το μεσημέρι, να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε, Γιώργο.